η συμμετοχή όλων μας στη συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας που πραγματοποιείται έξω από το δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου, όπως και στα περισσότερα δικαστικά μέγαρα της χώρας. Το δικηγορικό σώμα όλο το προηγούμενο διάστημα προσπάθησε να αναδείξει τις αστοχίες του φορολογικού νομοσχεδίου, με κυριότερη αυτή του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης. Το αποτέλεσμα του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης ποιο είναι? Είναι να καλούνται Έλληνες πολίτες να φορολογηθούν για, όχι για τα πραγματικά τους εισοδήματα, αλλά για τεκμαρτά εισοδήματα. Και ταυτόχρονα να ευνοούνται άλλοι οι οποίοι συμμετέχουν σε μεγάλη έκταση στη φοροδιαφυγή, ευνοώντας τους με τον τρόπο επί της ουσίας της περαίωσης, της ιονή περαίωσης, διότι καταβάλλοντας ένα πολύ μικρότερο ποσό από αυτό που πραγματικά θα όφυλαν να καταβάλουν, έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς την πολιτεία. Το συγκεκριμένο φορολογικό νομοσχέδιο δεν καταπολεμά τη φοροδιαφυγή, δεν αποδίδει φορολογική δικαιοσύνη και σίγουρα δεν αποτελεί φορολογική μεταρρύθμιση. Για το λόγο αυτό θα έχει στην πορεία του χρόνου την τύχη που του αξίζει, δηλαδή θα αποτύχει. Εάν το φορολογικό, το σχέδιο νόμου μετατραπεί σε νόμο, θα υποστεί τον έλεγχο της συνταγματικότητάς του. Να είστε βέβαιοι ότι το δικηγορικό σώμα θα αντιδράσει και θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να δικαιωθεί. Από τη συμμετοχή του κόσμου μπορούμε να αντιληφθούμε ότι πολλοί πολίτες δεν έχουν αντιληφθεί ακόμα τις συνέπειες που θα φέρει το συγκεκριμένο φορολογικό νομοσχέδιο. Θα έχουμε φόρους την επόμενη χρονιά. Και όταν λέω την επόμενη χρονιά, στα εκαθαριστικά που θα λάβουμε τον Ιούνιο φέτος. Πολλαπλάσιους από ό,τι είχαμε συνηθίσει, χτισμένους πάνω σε τεκμαρτά πλασματικά εισοδήματα και όχι στα πραγματικά εισοδήματα που δηλώνουν. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις επιχειρήσεων που δηλώνουν ζημιές πραγματικά για οποιοδήποτε λόγο ή έχουν πολύ χαμηλά καθαρά κέρδη γιατί δεν είχαν δουλειά και θα φορολογηθούν κατ' ελάχιστο με 1920 και κατά μέγιστο μπορούν να φτάσουν έως τις 50.000 ευρώ. Εντάξει, το νομοσχέδιο το οποίο αυτή τη στιγμή είναι προς ψήφιση. Σε κάθε περίπτωση δεν αντιλαμβάνεται τις αδικίες τις οποίες δημιουργεί στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους συνετούς ιδιαιτέρως, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς έχουν βιβλία εσόδων-εξόδων. Θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη όσον αφορά την διαδικασία ότι κάποια στιγμή ή κάποια χρονιά μπορεί να έχουν ζημιές και φυσικά όσον αφορά και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους μηχανικούς, θα δείτε και έχουμε καταθέσει αρκετά παραδείγματα συναδέλφων ιδιαίτερα οι οποίοι έχουν δημόσιες συμβάσεις και κάνουν δημόσιες μελέτες όπου εισπράττουν την επόμενη χρονιά από τη χρονιά που έχουν τα έξοδά τους και είναι αυτονόητο ότι από τη μία και τα εισοδήματα τους δηλώνονται αλλά και τη χρονιά την οποία θα έχουν ζημιές θα φορολογηθούν δύο φορές. Υπάρχουν δηλαδή τέτοιες περιπτώσεις απίστευτες όσον αφορά τους συναδέρφους μηχανικούς, τα μέλη μας στο τεχνικό επιμελητήριο, οι οποίες πραγματικά νομίζω ότι μας πάνε σε άλλες εποχές. Θεωρώ ότι τα μέσα τα οποία έχει και υποτίθεται ότι έχει επενδύσει σήμερα η κυβέρνηση ή διατείνεται ότι έχει επενδύσει και διαχρονικά οι κυβερνήσεις, είτε αυτό αφορούν τα ηλεκτρονικά μέσα της ΑΔΕ, οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, το ηλεκτρονικό χρήμα, μπορούν αυτά τα εργαλεία να προχωρήσει στους οποιοδήποτε ελέγχους και να μπορέσει να αναπτύξει τα όποια λογισμικά ώστε να μπορέσει να πιάσει τη φοροδιαφυγή, η οποία κανένας δεν την αρνείται ότι υπάρχει. Νομίζω ότι ο κόσμος δεν έχει καταλάβει, όπως δεν καταλαβαίνει κάθε φορά που έρχεται ένα φορολογικό νομοσχέδιο και μια φορολογική λέλαπα, ποτέ δεν το καταλαβαίνει. Το καταλαβαίνει όταν θα έρθει η ώρα να κάνει φορολογική δήλωση. Νομίζω ότι και τα αποτελέσματα του νομοσχεδίου αυτού θα φανούν βέβαια μάλλον τον Ιούνιο-Ιούλιο, που θα καταθέτουμε τις φορολογικές δηλώσεις και τότε πληθώρα επαγγελματιών θα κληθούν να πληρώσουν υπερβολικά υψηλά ποσά φόρου, μπορώντας να τα πληρώσουν ή θα καταφύγουν στο κλείσιμο των επιχειρήσεών τους ή θα επιλέξουν να χρωστούν εκ νέου στα φορολογικά ταμεία. Κύριε Λεκάκη, δώστε μας ένα παράδειγμα. Αν το έχετε σχηματοποιήσει ότι ένας άνθρωπος που πλήρωσε φόρο πέρυσι τόσο, με το ίδιο εισόδημα θα πληρώσει τόσο. Υπάρχει μια διαβάθμιση. Η διαβάθμιση ξεκινάει από το πότε έχει ξεκινήσει ο επαγγελματίας στη δραστηριότητά του. Το μίνιμουμ που θα πληρώσει ένας ελεύθερος επαγγελματίας με τα νέα φορολογικά μέτρα είναι της τάξης από
1.500 ευρώ στη φορολογική δήλωση μέχρι 2.000 ευρώ. Αλλά η πλειοψηφία των επαγγελματιών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια κατάφεραν και άντεξαν μέσα στην οικονομική κρίση, που είναι παλιές επιχειρήσεις, έχουμε και τις τριετίες, έχουμε και την απασχόληση προσωπικού. Εκεί θα κληθούν να πληρώσουν υπερβολικά υψηλά ποσά, που συζητάμε πάνω από 5 με 6.000 ευρώ, ίσως και να φτάνουμε και τις 10.000 ευρώ σε πάρα πολλούς επαγγελματίες.